Θεός, όντως και δόσος και πάντα τα πνεύματα των Κύριων. Των Κύριων υμνείτε και υπερήψουτε εις πάντας τους αιώνων. Ευλογείτε πήρτε καύμα ψύχος και καύσω των Κύριων. Των Κύριων υμνείτε και υπερήψουτε εις πάντας τους αιώνας. Ευλογείτε δρόση και νυφετή πάγη ψυχός των Κύριων. Των Κύριων υμνείτε και υπερήψουτε εις πάντας τους Παρέβησαν ο Αδάμ και η Εύα την προσταγή του Θεού και εξορίστηκαν από τον Παράδεισο και όλοι όσοι πέθαιναν επήγαιναν στην κόλαση. Σπλαχνίσθητε ο Κύριος το γένος των ανθρώπων και ήλθε και έγινε άνθρωπος τέλειος εκ Πνεύματος Αγίου και από τα καθαρότατα αίματα της Δεσπίνης Σιμών και η Παρθένου Μαρίας και μας έβγαλε από τα χέρια του διαβόλου. Γεννήθηκε ο Χριστός και μας έδειξε την Άγια Πίστη, το Άγιο Βάπτισμα, τα άχραντα μυστήρια. Βρίστηκε, δάρθηκε, σταυρώθηκε κατά το ανθρώπινο. Αναστήθηκε την τρίτη μέρα, πήγε στην κόλαση, έβγαλε τον Αδάμ και την Εύα και το ανθρώπινο γένος. Έγινε χαρά στον ουρανό, στον Άδη και σε όλον τον κόσμο. Ανελήφθη στους ουρανούς και κάθισε εκ δεξιών του Πατρός για να συμβασιλεύει αιωνίως, να προσκυνείται και από τους αγγέλους. Τη Μεγάλη Δευτέρα η Εκκλησία μας, μέσα στο Τριώδιο, δηλαδή στην υμνολογία της, μας παρουσιάζει μια μεγάλη προσωπικότητα του Παγκάλου Ιωσήφ. Ο Πάγκαλος Ιωσήφ αποτελεί την προσωπικότητα εκείνη η οποία συγκεφαλαιώνει τον τύπο του ανθρώπου εκείνου, ο οποίος και στην παλαιά εκείνη εποχή, αλλά και ευρύτερα και γενικότερα, μπορεί να ξεπερνάει τις πειρασμικές και παρεμβολές στη ζωή του και να γίνεται πέρα από την μικρότητα και την ποταπότητα των περιστάσεων ένας άνθρωπος καθαρά πνευματικός.
Ο Πάγκαλος Ιωσήφ είναι ο άνθρωπος εκείνος, σύμφωνα με την ορθόδοξη υμνολογία μας, ο οποίος έχει τη δυνατότητα μέσα στο χώρο του να κινείται άνετα, ελεύθερα, αλλά και ταυτόχρονα να μπορεί να δίνει μηνύματα σε όλο το υπόλοιπο ανθρώπινο γένος. Ταυτόχρονα και μετά από αυτήν την παρουσία του μεγάλου αυτού ανδρός, του Πάγκαλου Ιωσήφ, η Εκκλησία μας μιλάει με την παραβολή της ξηρανθής ησικής. Ο Χριστός μας βλέπει σε κάποια στιγμή, κατά την περιοδία του και τη διδασκαλία του στους ανθρώπους, μια σικιά η οποία ήταν χωρίς καρπούς και την καταράτε και επομένως γίνεται ένας παραλληλισμός της ζωής της καρποφόρου του Πάγκαλου Ιωσήφ με την ζωή της ξηρανθής ησικής, που είναι μια παράλληλη ζωή των ανθρώπων χωρίς καρπούς πνευματικούς και χωρίς βίο καθαρό. Στην ημέρα αυτή, τη Μεγάλη Δευτέρα, επομένως γίνεται μια προτροπή σε όλους μας και δίνεται ένα έναυσμα για να αποφύγουμε όλη την ζωή του σκότους και όλη την αμαρτωλή εμπλοκή μας και να μπορέσουμε να ζήσουμε σύμφωνα με εκείνο το παλαιό και αρχέτυπο παράδειγμα που μας δίνει ο Πάγκαλος Ιωσήφ. Της ξηρανθήσεις σήκης διά την ακαρπία το επιτήμιο φοβηθέντες αδελφοί καρπούς αξίους της μετανοίας προσάξομε Χριστό το παρεγόντι ημίν το μέγα ελέος. Έχουν περάσει 40 ημέρες νηστείας και προσευχής μέσα από τις διάφορες ακολουθίες που η Ορθόδοξη Εκκλησία μας παρουσίασε. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα και μετά από τέτοια προετοιμασία έχουμε ακριβώς τη δυνατότητα να ακούσουμε τα φοβερά μηνύματα της Μεγάλης Εβδομάδος και τα συγκλονιστικά βιώματα που θα μας προσφερθούν. Ήδη από τη χθεσινή ημέρα, τη Μεγάλη Δευτέρα, μας μιλάει η Εκκλησία μας για αγνότητα, παρθενικό βίο, εγκράτεια
Και σήμερα συνεχίζει με την παραβολή των 10 παρθένων, που είναι παραβολή του ίδιου του Χριστού μας μέσα στο όλο χριστιανικό ορθόδοξο πλήρωμα. Μέσα στην παραβολή γίνεται μνήμα λοιπόν για 5 παρθένες συνετές και για 5 παρθένες επιπόλες ή μωρές, όπως μας αναφέρει η Ευαγγελική Περικοπή. Μέσα σε αυτόν τον αριθμό των 10 παρθένων υπήρχε κάτι κοινό χαρακτηριστικό και αυτό ήταν η σωματική εγκράτεια. Όμως η υπόλοιπη υμνολογία μας, η οποία ερμηνεύει και την Ευαγγελική Περικοπή, προσπαθεί να μας αναλύσει ποιον τύπο ανθρώπου προτιμάει ο Κύριος μας για να τον προωθήσει και για να τον βοηθήσει στην θέωσή του και στην καταξίωση την ολοκληρωτική του. Ο τύπος ο οποίος έμεσα εξάγεται από την περιγραφή αυτής της περικοπής και αυτής της παραβολής είναι του ανθρώπου εκείνος ο οποίος έχει λάδι εσωτερικό, έχει έλαιο ελεημοσύνης, έχει έλαιο αγάπης και ευσπλαχνίας και επομένως αυτή η σωματική εγκράτεια και καθαρότητα συνδυάζεται με το άνοιγμα προς τον Χριστό, προς τον Θεό, προς την κοινωνία των Αγίων και προς την κοινωνία των ανθρώπων. Είναι μια παρθενικότητα καθαρά εκκλησιολογική, μια παρθενικότητα κοινωνική που απευθύνεται όχι μόνο στο κάθε άτομο συγκεκριμένα, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Με την παραβολή αυτή, αλλά και με όλη την ημνολογία μας, η Εκκλησία μας τονίζει αυτήν την προοπτική, την υψηλή και τη θεανθρώπινη, που είναι εφικτή για τον καθένα μας. Λίγες μέρες πριν από το μαρτύριο του Κυρίου μας, από τη Σταύρωσή Του και από την γενικότερη προσφορά Του στο ανθρώπινο γένος, συνέβη ένα πολύ σημαντικό περιστατικό. Σε ένα δείπνο, μια αμαρτωλή γυναίκα προσφέρει στο Χριστό μας ένα πολύτιμο μύρο, αλήφει τα πόδια Του και οικετευτικά Τον παρακαλεί να συγχωρήσει το αμαρτωλό παρελθόν της. Ακριβώς αυτό το περιστατικό το θεωρεί πάρα πολύ μεγάλο ο Χριστός μας και το καταγράφει μέσα στο Ευαγγέλιο Του. Ήδη λοιπόν τη Μεγάλη Εβδομάδα, τη Μεγάλη Τετάρτη, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, κάνοντας ακριβώς το ίδιο που κάνει και ο Χριστός μας, συμπεριλαμβάνει μέσα στην ακολουθία του Ιερού Τριωδίου, το περιστατικό αυτό και το αναλύει υμνολογικά. Η γυναίκα λοιπόν αυτή, η αμαρτωλή, γίνεται το πρόσωπο που ιδιαιτέρως ο Χριστός μας προσέχει, γιατί έχει ένα μεγάλο προσόν. Και αυτό είναι η αφοσίωσή της, είναι η αγάπη της, είναι η εμπιστοσύνη στο Θεάνθρωπο. Γι' αυτό και μπορεί να ξεπεράσει όλο εκείνο το μηδενισμένο αμαρτωλό παρελθόν της και να γίνει ο άνθρωπος ο νέος, ο καινούριος, ο εν Χριστώ, ο οποίος και έτσι προέρχεται από χώρους διαλύσεως, όμως φτάνει να ανασυγκροτηθεί η προσωπικότητά της μέσα από αυτή τη διαλεκτική σχέση με τον Χριστό μας και να γίνει
ένας νέος θεανθρώπινος τύπος. Είναι γεγονός, όπως εξελίσσεται αναλυτικά η υμνολογία μας, ότι ο κάθε πιστός, ακούγοντας μέσα στην ακολουθία αυτήν τη γυναίκα να μιλάει, να εκφράζεται και να συμπεριφέρεται προς τον Χριστό, αρχίζει πλέον να κοντρολάρει και να τσεκάρει τον εαυτό του. Γιατί ο καθένας μας κρύβουμε μέσα μας ένα αμαρτωλό παρελθόν. Το προσφέρουμε στο Χριστό μας. Αρχίζουμε ένα διάλογο τέτοιο μαζί Του, ώστε όλο αυτό το αμαρτωλό παρελθόν, το οποιοδήποτε, μικρό ή μεγαλύτερο, να ακυρωθεί με την αγάπη τη δική μας προς Αυτόν και έτσι και εμείς να γίνουμε τα καινούργια θεανθρώπινα πρόσωπα που η Εκκλησία μας ζητάει. Τη Μεγάλη Πέμπτη η Εκκλησία μας παρουσιάζει 4 θέματα για την γιορτή και τη συμμετοχή στο μεγάλο γεγονός αυτών των ημερών. Το πρώτο είναι ο Ιερός Νηπτήρας, το δεύτερο είναι ο Μυστικός Δείπνος, το τρίτο είναι η υπερφυής προσευχή του Χριστού μας προς τον Πατέρα Του και το τέταρτο και κορυφαίο είναι η προδοσία. Μέσα σε αυτά τα 4 θέματα εκτιλήσεται όλο το γεγονός των παθών και της θυσιαστικής προσφοράς του Κυρίου μας προς το ανθρώπινο γένος. Ιδιαίτερα, ο νηπτήρας κατέχει σημαντική θέση γιατί πριν από το όλο γεγονός της θυσίας ο Κύριος μας πλένει τα πόδια των μαθητών και δίνει το πρότυπο και το παράδειγμα της διακονίας σε όλους μας. Ο Πέτρος αρνείται να δεχθεί την πλήση των ποδών του από τον Κύριο. Και τότε ο Κύριος μας είναι κατηγορηματικός. Αν δεν μου επιτρέψεις να σου πλύνω τα πόδια, δεν έχεις θέση κοντά μου. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτό το γεγονός, καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι μεγιστοποιείται και μεγενθύνεται και αξιοποιείται η προσωπικότητά μας μέσα στην διακονία και την προσφορά. Πόσο σημαντικό θα ήταν οι σύζυγοι άντρες και οι σύζυγοι γυναίκες, αλλά και όλες οι οικογένειες ανάμεταξύ τους, να αλληλοπροσφέρονται με προθυμία σε αυτό το πνεύμα της διακονικής προσφοράς. Στη συνέχεια, αυτό το μεγάλο γεγονός, το κυρίαρχο της ημέρας αυτής, είναι ο μυστικός δείπνος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέγει ότι όλοι μας, κάνοντας μια θεία λειτουργία, η κληρική και η λαϊκή, μέσα σε ένα δυναμικό, χαρισματικό της θείας λειτουργίας,
προσπαθούμε να επαναφέρουμε τον εαυτό μας και να ενεργοποιήσουμε τη συμμετοχή μας σε εκείνο το ένα μυστικό δείπνο που ετέλεσε ο Κύριος μας τότε και το οποίο διαρκώς επαναλαμβάνεται εις τους αιώνες για τροφή δική μας, για προσφορά του σώματος και του αίματος του Κυρίου σε εμάς και για να είμαστε κι εμείς κατά χάριν Θεοί μαζί Του. Η υπερφυής προσφορά και η υπερφυής προσευχή του Κυρίου μας προς τον Πατέρα Του είναι άλλος ένας τύπος προσευχής που μπορούμε να έχουμε υπόψη μας και να αρωματίζουμε, αλλά και να προσαρμόζουμε τη δική μας προσευχή προς τον επουράνιο Πατέρα μας, προς τον Κύριο μας Ιησού Χριστό, με τη δύναμη και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τέλος, τι να πούμε για την προδοσία. Ο Κύριος μας υπέστη την μεγαλύτερα λύπη και ταλαιπωρία, γιατί ακριβώς η προδοσία γίνεται από αυτούς που υπερβολικά ευεργέτησε. Ο άνθρωπος τον οποίο ιδιαίτερα ο Κύριος μας προσέφερε τιμή κατά το μυστικό δείπνο, ο Ιούδας, δεν συνέρχεται, δεν συγκινείται από την εκλεκτή προσφορά του Χριστού μας αυτόν, αλλά οριστικά και μετάκλητα αποφασίζει την προδοσία. Στο πρόσωπό του όμως συνοψίζεται κάθε ένας ο οποίος συμμετέχει προδοτικά, ο οποίος προδίδει τον Κύριο, μη τηρώντας τις εντολές του και μη ομολογώντας τη δική του ζωή στο περιβάλλον του. Ο Κύριος μας ζει σε ένα έπακρο οδύνης ως άνθρωπος και έτσι συγκεφαλαιώνει όλες τις οδύνες, όλες τις λύπες, τις υπαρξιακές, τις ψυχολογικές, αλλά και τις πνευματικές ακόμα, ταυτόχρονα και τις σωματικές, όλες αυτές ανεβάζει στο Σταυρό και τις προσφέρει στον επουράνιο Πατέρα Του. Αντιχαρίζει ο επουράνιος Πατήρ, αντιχαρίζει η Παναγία Τριάς, αντιχαρίζει ο ουρανός στη γη, όλες τις χαρές του ουρανού στους ανθρώπους, λόγω αυτής της προσφοράς. Η θυσία του Χριστού μας είναι θυσία η οποία θα παραμείνει εις τους αιώνες ευεργετική και άκρος χαρισματική για τον καθένα μας. Αρκεί αυτή την ημέρα, αλλά και κάθε μέρα της ζωής μας, όχι μόνο τη Μεγάλη Πέμπτη, να ζούμε στο μυστικό δείπνο του Κυρίου μας και στη ζωή τη δική Του, ώστε να μην υπάρχει κανένα ίχνος και κανένα ελάχιστο κομματάκι της υπαρξιός μας που να είναι προδοτικό. Σχολιάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Βλέπεις πως η μεν πόρνη σώθηκε επειδή ανένυψε,
ενώ ο μαθητής εξέπεσε επειδή έδειξε ραθυμία. Λοιπόν, να μην απογοητευτείς από τον εαυτό σου, αλλά παρατήρησε το παράδειγμα της πόρνης. Μήτε να εμπιστευτείς τον εαυτό σου, αλλά δες τον Ιούδα. Πράγματι, και τα δύο αυτά είναι η ολέθρια, και η αυτοπεποίθηση και η απόγνωση. Διότι η αυτοπεποίθηση αυτόν που στέκεται τον οδηγεί στην πτώση, ενώ η απόγνωση αυτόν που έπεσε δεν τον αφήνει να σηκωθεί. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος έλεγε: «Όποιος νομίζει ότι στέκεται πνευματικός, ας προσέχει να μην πέσει». Ο Ιούδας, επειδή έδειχνε αμέλεια και ραθυμία, τίποτε δεν εκέρδισε από τη συναναστροφή του με τον Χριστό, αλλά έμεινε προδότης όπως ήταν, παρά τις τόσες παρενέσεις και συμβουλές. Και η αιτία ήταν ότι ο Θεός δεν αναγκάζει ούτε ασκεί βία αν κάποιος από μόνος του δεν θέλει, όπως ακριβώς ούτε και τον Ιούδα ανάγκασε να γίνει ενάρετος. Μεγάλη Παρασκευή, τα φρικτά πάθη του Κυρίου μας εορτάζουμε. Ήδη όμως, από την προηγούμενη μέρα, τη Μεγάλη Πέμπτη, οι πατέρες Εκκλησίας μας λέγουν ότι με την υπερφυά προσευχή αρχίζουν τα πάθη του Κυρίου μας. Γιατί ιδιαίτερα ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, μετέχοντας φαίνεται μυστικά στην προσευχή του Κυρίου μας, σε αυτή την υπερφυά προσευχή, καταλαβαίνει τι σημαίνουν ότι κατά τη διάρκεια της προσευχής του έτρεχαν ο υδρότας του σαν θρόμβοι αίματος. Έσταζαν δηλαδή από το μέτωπο του Κυρίου μας αίμα και υδρότας μαζί, γιατί αναλογιζόταν όλη την κακία και όλο το αμαρτωλό παρελθόν των ανθρώπων, το συνειδητοποιούσε, το ζούσε ο ίδιος υπαρξιακά, ανθρώπινα, και το μετέφερε και το προσέφερε στο Θεό. Την ημέρα λοιπόν της Μεγάλης Παρασκευής η υμνολογία μας είναι αφοιερωμένη και αναφέρεται διαρκώς στα πάθη του Κυρίου μας με λεπτομέρειες, τις οποίες θα τις ακούσουμε ή τις ακούσαμε μέσα στα Ιερά Ευαγγέλια λεπτομερώς. Αυτό όμως που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο καθένας μας, κάθε άνθρωπος που βρίσκεται μέσα σε αυτή την κοσμικοποιημένη κοινωνία, ζει ένα μικρό ή ένα μεγαλύτερο πάθος. Τα πάθη βρίσκονται μέσα μας. Τα πάθη όμως όχι τα αδιάβλητα του Κυρίου μας, αλλά πάθη που είναι καταστροφικά. Πάθη που δουλεύουν μέσα στο νου μας, σαν λογισμοί. Και όλοι αυτοί, τόσο
γρήγορα πολλαπλασιάζονται, ώστε να καταλαμβάνουν όλο το νοητικό πεδίο μας και να μας αποπροσανατολίζουν τελείως. Στις μέρες μας ο κίνδυνος αυτός είναι πραγματικά εκρηκτικός, γιατί οι αιρετικές παρεμβολές και οι έξω εκκλησιαστικές, οι οικουμενιστικές είναι άπειρες και αναρρύθμιτες. Στη συνέχεια τα πάθη είναι στην καρδιά μας. Πόσο καθημερινά τραυματιζόμαστε από τον εσωτερικό μας εγωισμό, αλλά και από αναρρύθμιτα άλλα ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία είναι απόρρια ή του προσωπικού μας εγωισμού ή των εγωιστικών πιέσεων των άλλων εναντίον μας. Πάθη ακόμα υπάρχουν μέσα στη σάρκα μας, μας τυραννούν και ζητούν απαιτητικά μια ικανοποίηση και αναγνώριση. Όλα τα πάθη αυτά, του νου, της καρδιάς, της σαρκός, είναι αυτά τα οποία μας απομακρύνουν από το σωτήρα μας Κύριο. Όλα αυτά όμως τα έχει προσλάβει αδιαβλήτως, όπως μας λέγουν οι πατέρες μας, ο Κύριος, και τα έχει ακυρώσει. Φτάνει και εμείς και αυτή την εβδομάδα, τη μεγάλη εβδομάδα, που είναι οριακή και σημαντική για μας, αλλά και κάθε εβδομάδα της ζωής μας, να μετέχουμε στη ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας με την Ιερά Εξομολόγηση, που είναι ένα άνοιγμα και ένα αποτείναγμα της ζωής μας από τα πάθη και μια απεμπλοκή της ζωής μας από τα πάθη και κυρίως η συμμετοχή μας στο μυστικό δείπνο, το ένα μυστικό δείπνο του Κυρίου μας, που είναι προσφορά του σώματός του και αιματός του και μας αγιάζει, μας αγνίζει και μας θεώνει χαρισματικά. Σήμερον κρεμάτε επί ξύλου, ο εν είδασι την γην κρεμάσας. Σήμερον κρεμάτε επί ξύλου, ο εν είδασι την γην κρεμάσας. Σήμερον κρεμάτε επί ξύλου, ο εν είδασι την γην κρεμάσας. Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται, ο των αγγέλων βασιλεύς. Ψεύδι πορφύραν περιβάλλεται, ο περιβάλλον των ουρανών ενεφέλες. Ράπισμα κατεδέξατο, ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ. Ύλης προσιλώθη ο νυμφίος της Εκκλησίας. Λόγχι εκεντήθη ο Υιός της Παρθένου. Προσκυνούμε σου τα πάθη, Χριστέ. Προσκυνούμε σου τα πάθη, Χριστέ.
προσκυνούμε σου τα πάθη Χριστέ, δείξον ημίν και την ένδοξον σου Ανάσταση. Αξιοθήνε ημάς ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομε. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσκομε. Τι επαύριον ή της εστί μετά την Παρασκευή συνήχθησαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι προς Πιλάτων λέγοντες, Κύριε, εμνίστημεν ότι εκείνος ο πλάνος είπεν έτιζον, μετά τρεις ημέρας εγείρομεν.
και λεψονούν ασφαλιστήνε των τάφων έως της τρίτης ημέρας. Μη ποτέ ελθόντες οι μαθητέ αυτού νυκτός. Κλέψος είναι αυτόν και ύπωση το λαό, ηγέρθη από τον νεκρό. Και έστε η εσχάτη πλάνη χείρων της πρώτης. Έφυδε αυτής ο Πιλάτος, έχετε κουστοδίαν, υπάγετε ασφαλίσαστε ως είδατε. Ιδέ πορευθέντες, εισφαλίσαντο τον τάφον, σφραγίσαντες τον λίθο μετά της κουστοδίας. Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι, Γνωρίζουμε από την παράδοσή μας ότι οι αγιογραφίες είναι το Ευαγγέλιο των αγραμμάτων. Πατέρα Ιωάννη, θα θέλετε να μας μιλήσετε για την εικόνα της Σταυρώσεως από θεολογική άποψη? Μάλιστα, αυτό είναι αληθινό. Οι χριστιανοί μας, βλέποντας συνήθως την ορθόδοξη εικόνα της Σταυρώσεως και όντας λιγάκι αποξενωμένοι από την ορθόδοξη παράδοση εξαιτίας της λέλαπας του νατυραλισμού, συνήθως ρωτούν δύο πράγματα. Γιατί ο Χριστός δεν φοράει ακάθινο στεφάνι και γιατί πάνω από το κεφάλι του, στο Σταυρό, η επιγραφή δεν είναι ίνβι, αλλά ο βασιλεύς της δόξης. Θυμάμαι λοιπόν έναν παλιό μου συνεφημέριο, τον Παπακώστα, ο οποίος τη Μεγάλη Πέμπτη, που δεν είδεχόταν μαζί με τα λουλουδένια στεφάνια, να βάλει στον εσταυρωμένο το ακάθινο στεφάνι. Αυτό λέει το βάλανε οι σταυρωτές του. Εμείς μόνο τιμούμε και δοξάζουμε τον Χριστό. Νομίζω ότι έτσι λειτουργούσε ορθόδοξα το αισθητήριό του. Η εικόνα δεν έχει σκοπό να μας συγκινήσει, να μας συγκινήσει συναισθηματικά, να μας δημιουργήσει κάποια συναισθήματα απλώς, αλλά θέλει να μας διδάξει, εμάς τους αγραμμάτους πνευματικά, και να μας οδηγήσει στην κατάνοιξη. Έτσι λοιπόν ο Χριστός βλέπουμε να έχει απλωμένα τα χέρια του, σαν να αγκαλιάζει όλο τον κόσμο, όπως λέει και ένα τροπάριο, ότι άπλωσες τα χέρια σου και αγκάλιασες όλα τα έθνη. Τα αγκαλιάζει μέσα στην εκκλησία του. Ο πόνος στο πρόσωπό του είναι συγκρατημένος. Αποπνέει μία χαρμολύπη, δηλαδή είναι αίσθημα και λύπης αλλά και χαράς. Και έτσι δίνει και στους χριστιανούς που βλέπουν την εικόνα της Σταυρώσεως μια τέτοια διάθεση και μια τέτοια πίστη και ελπίδα για την Ανάσταση. Διότι η Ανάσταση του Χριστού, που ακολουθεί το Σταυρό, είναι και Ανάσταση όλων των ανθρώπων. Επίσης βλέπουμε το αίμα να στάζει από τα χέρια και τα πόδια του Χριστού, κάτω στο έδαφος και ακόμα πιο κάτω στο κρανίο του Αδάμ, όπως εικονίζεται, το οποίο συμβολίζει αυτό το κρανίο όλη την πεσμένη ανθρώπινη φύση. Και θέλει να πει με αυτό ο εικονογράφος ότι ο Χριστός καθάρισε την ανθρώπινη φύση από την αμαρτία, λύτρωσε από τη φθορά και το θάνατο τον άνθρωπο. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ότι λίγες σταγόνες αίμα αναπλάθουν όλο τον κόσμο. Και αυτό το αίμα, σαν γάλα, λέει, μέσα στην Εκκλησία, συσφίγγει εμάς όλους σε μία ενότητα στην Εκκλησία. Τώρα, δεξιά από το Σταυρό, η κυρία μας Θεοτόκος στέκεται συγκρατημένη από τις άλλες μαθήτριες του Χριστού. Έχει στηριγμένο το χέρι της στο μάγουλό της και με αυτή τη λιτή κίνηση φανερώνει το βαθύτερο δράμα το οποίο ζούσε, την ρομφαία του πόνου που διαρχόταν μέσα στην καρδιά της. Από την άλλη μεριά τώρα είναι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, νεαρός και θλιμμένος, ενώ πίσω του είναι ο εκατόνταρχος που μοιάζει σαν να λέει «Αλήθεια, αυτός είναι ο Υιός του Θεού». Στο κεφάλι του έχει το φεγγείο, όπως λέει η παράδοση, το φωτοστέφανο,
και μοιάζει να ευλογεί με το δεξί του χέρι. Δεν είναι άλλος από τον εκατόνταρχο Λογκίνο, ο οποίος μετανόησε και ακολούθησε τον Χριστό και έγινε Απόστολός του. Η εικόνα της Σταυρώσεως με τον ασκητικό της χαρακτήρα αφήνει στην ψυχή του ανθρώπου μια ελπίδα και συμμαζεύει τα αισθητήρια του ανθρώπου, δεν τον αφήνει να πάει αλλού προς τη συγκίνηση, απλώς προς το δράμα, προς την απελπισία, όπως κάνει η δυτική εικόνα. Επίσης θα ήθελα να πούμε σε αυτή τη συνάφεια ότι ο εικονογραφικός τύπος είναι πλήρης, δεν χρειάζεται καμία διόρθωση ούτε κανένα εξυγχρονισμό, που είναι και λέξη της μόδας. Και επομένως θεωρούμε μία πλάνη, θα λέγαμε, ένα σφάλμα, κάποιους εικονογράφους οι οποίοι θέλουν στις εικόνες να βρουν καινούργιες φόρμες, καινούργιους τύπους, χρώματα, ώστε έτσι να προσεγγίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο. Χωρίς υπερβολή νομίζουμε ότι πρόκειται για μια εικονοκλαστική διάθεση, μια σαν κάποιος να θέλει να λιώσει τον τύπο του συμβόλου της πίστεως, να το αναπλάσει με καινούργιους όρους, με καινούργιες λέξεις, για να γίνει προσιτό στη σημερινή πραγματικότητα. Στην ουσία νομίζω ότι κανείς κάνοντας τέτοιες καινοτομίες δεν κάνει τίποτα άλλο παρά κάνει αυτό που κάνουν και, και στις δυτικές εικόνες, δηλαδή στερούμε από το χριστιανό που βλέπει αυτή την εικόνα την άσκηση των οφθαλμών του, του στερούμε την ελπίδα της σωτηρίας και ακόμα την αίσθηση του κρυμμένου σκάλους που έχει ο Χριστός. Ναι.
το Μέγα Σάββατο, βασικό θέμα στην ημνολογία μας, είναι η ολόσωμη ταφή του Κυρίου μας. Και θα μπορούσαμε να την πούμε η θριαμβευτική του είσοδος μέσα στον Άδη και τα βασίλειά του. Όλη η ορθόδοξη ακολουθία δεν μοιάζει με πένθυμη, αλλά εμπεριέχει το στοιχείο του θριάμβου και της Αναστάσεως. Αυτό είναι πάρα πολύ ορατό και κατανοητό και θεατό μέσα σε όλους τους ορθοδόξους ιερούς ναούς, στις ενορίες μας και στα μοναστήρια μας. Γιατί τα πλήθη που σειραίουν για να προσκυνήσουν τον μεγάλο νεκρό, προφανώς δεν πλησιάζουν ένα μεγάλο νεκρό, αλλά έναν μεγάλο, τον μόνο μεγάλο ζωντανό. Η ακολουθία μας, μέσα στο περίπου στο μέσο της, μιλάει ότι ο Χριστός μας είναι η αυτοζωία και επομένως μάταια, λέει, Άδη, ταφέ, θάνατε, προσπαθείς να κυριεύσεις την αυτοζωία. Ο Χριστός μας, κατεβαίνοντας στις περιοχές και σε όλα τα σημεία του Άδη, συναντά τα αναρρύθμιτα πλήθη των ανθρώπων που προηγήθηκαν από Αυτόν και χαρίζει σε όλους όλες τις δυνατότητες που χαρίζει και σε εμάς για μια απέραντη, για μια αιώνια, για μια χαρισματική θεανθρώπινη ζωή. Ειδικά λοιπόν αυτή την ημέρα έχουμε όλοι μας την εσωτερική χαρά ότι μέσα και στη δική μας την ύπαρξη και σε όλες τις πλευρές τις σκοτεινές που μπορεί να θυμίζουν και πολλές φορές θυμίζουν τάφο, θάνατο, Άδη, νέκρωση, μπορεί μέσα σε όλη αυτή την ύπαρξή μας να έρθει ο μόνος ζωντανός ή αυτοζωία και να μας χαρίσει την αληθινή ζωή. Ειδικά αυτή την ημέρα έχουμε τα πιο δυνατά σκυρτήματα και τη μεγαλύτερη γκάμα βιωμάτων. Από τη μεγαλύτερη συγκίνηση που βλέπουμε το Θεάνθρωπο να πάσχει και να πεθαίνει για μας, αλλά και τη μεγαλύτερη χαρά, μέχρι τη μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη, γιατί Αυτός θανατώθηκε για χάρη μας. Έχισε το αίμα Του, πρόσφερε το μαρτύριό Του, το θάνατό Του ολόκληρον για το ανθρώπινο γένος, αλλά και για σένα και για μένα, για καθένα μας. Ο κενός σας τα μνημεία των νεκρών.
Το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου γίνεται στα Ιεροσόλυμα, στον Πανάγιο Τάφο, η τελετή του Αγίου Φωτός. Πριν αρχίσει η τελετή, πραγματοποιείται από χριστιανούς άλλων δογμάτων, Ρωμαιοκαθολικών, Αρμενίων και άλλων, προσεκτικός έλεγχος και σφράγισμα του Παναγίου Τάφου. Ο Πατριάρχης εισέρχεται στον Πανάγιο Τάφο, κρατώντας 4 δεσμίδες των 33 κεριών. Πάνω στον Πανάγιο Τάφο διαβάζει ευχές με τις οποίες παρακαλεί τον Κύριο της Δόξης να δώσει το Άγιο Φως. Είναι ανάγκη στον άνθρωπο να βλέπει την ομορφιά του κόσμου. Είναι πλασμένος ο άνθρωπος για την ομορφιά και μάλιστα, ειδικά αυτή την περίοδο της Ανοίξεως, κανείς εντυπωσιάζεται από όλη την ομορφιά γύρω του. Πολλές φορές από την ομορφιά αυτή ο άνθρωπος οδηγείται προς το Θεό και τον δοξάζει. Άλλες φορές πάλι απολυτοποιείται αυτή η ομορφιά και ο άνθρωπος προσκολάται σε αυτήν. Έτσι μέσα η καρδιά του γεμίζει από διάφορα είδωλα, από πάθη, τα οποία τον ταλανίζουν. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δοξάζοντας το Θεό κάνουν μία υπέρβαση. Αφήνουν την ομορφιά του κόσμου και στρέφονται με όλη τους την καρδιά στην αγάπη του Θεού, ο οποίος είναι και ο αίτιος κάθε κάλους, κάθε ωραιότητος. Έτσι λοιπόν, με την αδιάλειπτη προσευχή τους, με την άσκηση, με την ταπείνωσή τους, πλησιάζουν το Θεό, τον γνωρίζουν και καθαρίζεται η καρδιά τους από κάθε ρήπο. Τρέχουν από τα μάτια τους δάκρυα χαράς και κάποιες φορές ο Θεός παραχωρεί να δουν τη δική του ομορφιά, το δικό του φως, το δικό του κάλος. Αυτό το φως δεν είναι φως τυχαίο, ένα φως υλικό, είναι φως άκτιστο, ασύγκριτο με κάθε τι. Αυτό το ίδιο φως ήταν που κατάβγασε τα μάτια και την καρδιά των Αποστόλων κατά τη μεταμόρφωση. Σαν έσχατη συγκατάβαση ο Θεός αφήνει στους ανθρώπους να δουν λίγο από αυτό το φως, σε όλους δίκαιους και αμαρτωλούς, αιρετικούς, ετερόδοξους, να δουν λίγο από αυτό το φως την ημέρα της Αναστάσεως στον Πανάγιο Τάφο. Ο Ορθόδοξος Πατριάρχης το φέρει από τον Πανάγιο Τάφο αναμένο, χωρίς καμιά ανθρώπινη επέμβαση, και το προσφέρει σε όλους. Και λέγουν όσοι έχουν παρευρεθεί ότι αυτό το φως, ηλαρό και ωραίο, δεν καίει καθόλου τα χέρια όσων το εγγίζουν. Είναι μια κλίση προς όλους, πιστούς και ετεροθρήσκους, να προσέλθουν στην αληθινή Ορθόδοξη πίστη. Το φως αυτού του Παναγίου Τάφου δεν έχει καμιά σχέση με ψευδή παραψυχολογικά φαινόμενα, με τα φώτα των γκουρού, με τα φώτα των οραμάτων των διαφόρων ψευδοφωτισμένων, ούτε με τις διάφορες χρωματοθεραπείες που σερβίρονται τελευταία στον τόπο μας. Όλα αυτά τα ψεύτικα φώτα, όπως εξηγούν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, δημιουργούν μια παράλογη ταραχή, μια ψεύτικη ειδονή, υπερηφάνεια και πολλές φορές ψυχολογικές διαταραχές. Με αυτό το φως του Παναγίου Τάφου μας δίνεται η προοπτική, το ερέθισμα να αναχθούμε προς τον Χριστό, που είναι το φως του κόσμου, το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Thank you.